σας κανονιμάς καθημερινά που σαν επιβατική κίνηση έχουμε φτάσει σε σημείο να εξυπηρετούμε 8.500 επιβάτες αφήξεις και αναχωρήσεις κατά μέσο όρο την ημέρα. Είναι λογικό κάποιες στιγμές της ημέρας να υπάρχουν κάποια προβλήματα σε αυτά που είχαν παρατηρηθεί προχθές. Προσωπικά, εγώ μαζί με την ομάδα του Υπουργείου βρισκόμαστε καθημερινά στα αεροδρόμια από την περασμένη Πέμπτη, όπου και δουλεύουμε την ολική διαδικασία. Και μάλιστα, προχθές είχαμε δει κάποιες εικόνες οι οποίες είχαν αναρτήσει αρκετοί συμπολίτες μας και αρκετοί πολίτες μέσα στο διαδίκτυο, όπου έδειξαν ότι υπήρχε κάποιες συνοστισμός. Και είναι γεγονός ότι εκείνη την ώρα υπήρχε συνοστισμός στο αεροδρόμιο. Παρόλο που οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας λένε ότι είναι η χρήση μάσκας το πιο σημαντικό δεδομένο για τα αεροδρόμια, κάτι το οποίο εμείς που έχουμε σε υποχρεωτική, μας είναι υποχρεωτικό στα αεροδρομιακή χρήση μάσκας, ενώ στα αεροδρομιακά του εξωτερικού είναι μόνο σε εθελοντική βάση και μόνο εκεί όπου δεν μπορούν να τηρούνται αποστάσεις και είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας. Στην Κύπρο είναι υποχρεωτική. Όμως, επειδή ο επιβάτης πρέπει όχι μόνο να είναι ασφαλής, πρέπει και να αισθάνεται. Γι' αυτό έχουμε μαζί με όλες τις υπηρεσίες, συναρτώδες υπουργούς και μάλιστα σήμερα έχουμε κάνει και μια ακόμα σύσκεψη στην παρουσία και του αριθμού της αστυνομίας. Έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις, οι οποίες δοκιμάστηκαν χθες αρκετά από τα πράγματα τα οποία σήμερα οριστικοποιούμε. Χθες ήταν μια μέρα η οποία κίνησε ομαλά, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με ουρές, είτε συνοστισμό, είτε αποστάσεις. Και σήμερα έχουμε καταλήξει σε κάποιες βελτιώσεις, τις οποίες θα κάνουμε στο θέμα της διαχείρισης, ιδιαίτερα των αφήξεων από τη στιγμή της απολύωσης μέχρι και τη στιγμή που θα βγει έξω από το αεροδρόμιο ο επιβάτης. Θα ενισχυθεί σημαντικά η αστυνομία, οι λογικά νεοβοηθές και όλα τα ταμεία των διαβατηριακών έλεγχων, ουσιαστικά σημαντικά τα ταμεία τα οποία λειτουργούν. Θα μπουν σε χρονοπολή ξανά τα κιόσκια εξπρές, ώστε να μπορούν να συμβουλείται πιο γρήγορα ο επιβάτης. Θα ενισχυθεί το Υπουργείο Υγείας, θα ενισχύσει τους νοσοκόμους του και την υπηρεσία του, ώστε να γίνεται έλεγχος σε κάθε φυσούνα των πιστοποιητικών, ιδιαίτερα αυτών που έρχονται βασίλειων. Ο διαχειριστής, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για να τηρά αυτά τα μέτρα, έχει και κάνει αυτό στις δικές του κινήσεις, όπως για παράδειγμα έχουν αυξηθεί οι αψίδες ελέγχου ασφαλείας από 3 σε 5 τουλάχιστον, κάτι το οποίο διευκόλυνε τη ροή. Και ω ίστατο μέτρο, εάν δούμε ότι σε κάποιες στιγμές της ημέρας, σε κάποιες ώρες της ημέρας δεν μπορούν να διευκολύνουν τις αποστάσεις, δεν θα απολυβάζονται επιβάτες από το αεροπλάνο, μέχρι να βεβαιωθούμε ότι μπορούν να τηρηθούν και οι αποστάσεις. Το αεροδρόμιο είναι πολύ μεγάλο κτίριο, μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις. Εξυπηρετούμε, όπως σας έχω πει, περίπου 8.500 επιβάτες την ημέρα, πριν από το 9 του Ιούνιου, όταν ξεκινήσαμε αυτό το άνοιγμα των αεροδρομίων, είχαμε μερικές δεκάδες επιβάτες την ημέρα. Σήμερα έχουμε 8.500 και είναι λογικό να προκύψουν και κάποια θέματα τα οποία χρήζουν βελτίωση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν στείλει κάποια παράπονα, κάποιες βελτιώσεις, κάποιες εισηγήσεις τα οποία εμείς τα λαμβάνουμε, αξιολογούμε και λαμβάνουμε την ΕΠΑ. Θα υπάρχει σημαντική βελτίωση. Χθες ήταν μία μέρα χωρίς προβλήματα και έχουμε περίπου 50 αφήξεις στα αεροδρόμια μας. Θα βελτιωθούμε και άλλο και αν χρειαστεί θα πάρουμε και άλλα μέτρα για να βελτιώσουμε την ασφάλεια και το αίσθημα ασφάλειας στα αεροδρόμια.